Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βρισκόμαστε στην Κωνσταντινούπολη. Πλέουμε στη θάλασσα της Προποντίδας, με κατεύθυνση από την πόλη προς τα νησιά, τα Πριγκυπώνησα. Σήμερα θα συζητήσουμε με συνταξιδιώτες, Έλληνες, Ελλαδίτες, αλλά και Ρωμιούς, που συναντήσαμε εδώ στο πλοίο. Η παρέα μας, φίλοι και μέλη της χοροδίας του Βυζαντινού Αναλογίου Καλαμαριάς, με την οποία ήρθαμε και την οποία συνοδεύουμε, προκειμένου να ψάλουμε στην Πανήγυρη, στη γιορτή, στη Χάλκη. Πάμε να γνωρίσουμε τους φίλους μας. Μαζί μας λοιπόν, η κυρία Βάγια Γαλοπούλου από την Αλεξανδρούπολη. Γεια σας, Βάγια. Γεια σας. Εδώ λοιπόν, στην Προποντίδα. Στην Προποντίδα την πανέμορφη, θα έλεγα. Με θέα πίσω μας την Αγία Σοφία, το Top Καπί, την Αγία Ειρήνη, την ιστορική Χερσόνησο της Κωνσταντινούπολης. Ευτυχώς μας αξίωσε και φέτος. Τι να πω. Πολλές φορές στην πόλη. Πολλές φορές στην πόλη. Αγαπάμε την Κωνσταντινούπολη, ερχόμαστε για προσκύνημα, ειδικά το Αγίου Νικολάου που πάμε Χάλκη όπως και τώρα. Ευτυχώς μας αξίωσε και φέτος. Εύχομαι από εδώ και πέρα ο COVID να μην μας εμποδίσει ξανά και να είμαστε γεροί. Ένα ταξίδι που ξεκίνησε πολλά χρόνια τώρα και διακόπηκε λόγω του COVID, πέσει. Ναι, δυστυχώς μας τύχησε. 2 χρόνια μιλούσαμε, συζητούσαμε, τι ωραία που ήταν τότε, αλλά ευτυχώς βλέπω ότι πάμε λίγο καλύτερα και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε την κανονικότητά μας. Και είναι και αυτό το κοινωνικό δίκτυο που το παίζουμε εκεί πέρα και ξαφνικά μας βγάζει πρόπερση σαν σήμερα, ναι. Πριν από 3 χρόνια σαν σήμερα, πριν από 5 χρόνια σαν σήμερα, στα ίδια μέρη. Όταν κάτι σου στερείται και το βλέπεις ότι το έκανες την προηγούμενη χρονιά, σε στεναχωρεί. Όταν μπορείς και το κάνεις όπως φέτος ξανά, βλέποντας τα παλαιότερα, συγκινείσαι και λες, α, ωραία, είμαι πάλι εδώ. Καλά να περάσουμε λοιπόν. Το εύχομαι από καρδιάς. Να είστε καλά. Η κυρία Βάσο Φαντίδου είναι από τη Σκίδρα. Χαίρετε, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Εσείς, για πρώτη φορά. Πρώτη φορά ομάδα. Και ενθουσιασμένη. Θα ακολουθούμε από εδώ και πέρα, νομίζω, κάθε φορά τον κύριο Πετρόπουλο και όλη την ομάδα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στεναχωρηθήκαμε λίγο μέσα στην Αγία Σοφιά. Δηλαδή, πραγματικά αυτό που έχουν κάνει είναι, νομίζω, έγκλημα. Μετατρέψαν ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, ναι. Μάλλον ένα ναό. Ναό. Έτσι. Το μετέτρεψαν σε τζαμί. Μεγάλη στεναχώρια. Πιστέψτε με, δεν πήγα και δεν θέλω να πάω. Και εμείς που πήγαμε στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Δηλαδή να δεις την πλατιτέρα καλυμμένη πίσω από... Ναι, αυτό. Κατά τα άλλα, από μία κουρτίνα, έτσι, εντάξει, μία δεν έγινε προς Θεού. Αλλά... Στην εκδρομή όμως γενικότερα περνάμε πάρα πολύ ωραία. Συνιστούμε σε όλους να ακολουθήσουν, να σας ακολουθήσουν. Μιλάμε για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Μιλάμε για μια εκδρομή η οποία έχει να κάνει με προσκυνήματα, με ιδρύματα, έτσι, με σεμνήματα του γένους, με εκκλησίες, με σχολεία. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εμπειρία που ζούμε. Και τώρα Χάλκη. Και τώρα Χάλκη, ναι. Περιμένουμε και εκεί με ανυπομονησία να δούμε ό,τι δεν έχουμε δει. Παρέα και η πιο οικοί, ο κύριος Γιάννης Τσαπουτζόγλου, κουμπάρος. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου Μιχάλη μου. Θέλω να σε ευχαριστήσω που με αφορμή
εσένα και τον αδελφό σου, τον Αντώνη, κατάφερα για άλλη μια φορά να έρθω στην Κωνσταντινούπολη, να πάμε αυτή τη στιγμή που πηγαίνουμε στη Χάλκη, που ξέρω ότι θα μας υποδεχτούν δικοί μας άνθρωποι, γιατί τους αισθάνομαι και εγώ δικούς μας ανθρώπους. Παρόλο που εσύ δεν έχεις έρθει πολλές φορές, ναι. Συνήθως μας συνοδεύουν οι σύζυγοι, τα παιδιά, η Δανάη, ο Πέτρος, ο Παναγιωτάκης, έτσι. Ναι. Εμείς δεν έχουμε κάποια σχέση με το όμιλο, με το σύλλογο, το Βυζαντινό Αναλόγιο, αλλά είναι πάντα χαρά μου και επειδή ξέρω ότι οργανώνεται πάρα πολύ ωραίες εκδρομές, οι οποίες δεν είναι τουριστικές, πάμε σε δικούς μας ανθρώπους, είναι χαρά μου όποτε μπορώ να έρχομαι και να χαίρομαι κι εγώ με αυτή τη χαρά. Είναι... Τι να πρωτοπεί κανείς για την κυρία Ολυμπία, την κυρία Κέντη, τον κύριο Ορκάν, τον κύριο Ανέστη, πραγματικά... έτσι, τον κύριο Άρη. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ συγκινητικό να είσαι σε ένα ξένο μέρος, σε ένα ξένο κράτος, να κατεβαίνεις από το καράβι και να βρίσκεις δικούς σου οικείους ανθρώπους να σε περιμένουν, να σου χαμογελάνε και να είναι έτοιμοι να σε φιλοξενήσουν και να κάνουν ό,τι μπορούν να σε ευχαριστήσουν. Γιατί και αυτούς προφανώς τους ευχαριστεί να βλέπουν ανθρώπους από την Ελλάδα να έρχονται και νομίζω ότι αισθάνονται και αυτοί πιο δυνατοί. Έτσι, ερχόμαστε να εκφράσουμε το σεβασμό και δεχόμαστε αγάπη, έτσι. Αυτή είναι πολύ αμοιβαία αισθήματα. Πολύ αγάπη έτσι. Δεχόμαστε εγώ που δεν έρχομαι και συχνά. Τις λίγες φορές που έχω έρθει θεωρώ ότι με βλέπουν σαν ένα δικό τους άνθρωπο που ήρθε από μακριά για να τους δει, να τους επισκεφτεί. Και μιας και σε έχουμε εδώ μαζί μας τηλεοπτικά, να στείλουμε τις ευχές μας σε μια από τις πιο φανατικές έτσι, ακροάτριες, τηλεθεάτριες της εκπομπής μας. Η μητέρα μου έτσι. Είναι τηλεθεάτρια. Μητέρα, κυρία Βιργινία, να είσαι γερή, να βλέπεις πάντα το 4Ε μαζί και με τον πατέρα, να είστε πολλά χρόνια μαζί, να είστε υγιείς και να δείτε και τα εγγονάκια σας να παντρεύονται. Να είστε καλά, Γιάννη, καλά να περάσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, κουμπάρε. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαρία Περδικούλη είναι νέα στην παρέα μας, πρώτη φορά έρχεστε μαζί μας, χαίρετε, χρόνια πολλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην εκδρομή σας. Δεν έχω έρθει ποτέ στην Κωνσταντινούπολη, ήταν ένα όνειρο για μένα. Πώς έτσι το αποφασίσατε λοιπόν? Κατά παράξενο τρόπο όλη η οικογένεια έχει ταξιδέψει και έχει έρθει Κωνσταντινούπολη, εκτός από μένα. Οπότε φέτος δεν ξέρω γιατί, ένιωθα έντονα την επιθυμία να έρθω. Και είπα τον κύριο Πετρόπουλο που κάνει την εκδρομή ότι θα συμμετέχω οπωσδήποτε, παρόλο που είχα το φόβο του COVID. Όλοι μας. Μπράβο. Όλοι μας. Και αν βγάλαμε τη μάσκα τώρα, τη βγάλαμε για τις ανάγκες της εκπομπής και μόνο. Φυσικά είμαστε όλοι εμβολιασμένοι με rapid test, έτσι. Αλλά για τις ανάγκες της εκπομπής βγαίνει η μάσκα, μόνο γι' αυτό. Τηρούμε τα μέτρα. Για μένα η πόλη, είχα ακούσει πάρα πολλά για την πόλη, ότι είναι η πόλη σε όλο τον κόσμο και πραγματικά έχουμε εκπλαγεί από την ομορφιά της. Τι να πω για τη φιλοξενία των ανθρώπων που μας υποδέχτηκαν. Χθες είμαστε προχθές στον Άγιο Δημήτριο, ήταν καταπληκτικά. Είδαμε τη λειτουργία. Δεν ήξερα ότι υπήρχε το αγίασμα, οπότε πήραμε και το αγίασμα και πήραμε όλη την πληροφορία. Δηλαδή για την ξηροκρίνη. Την ξηροκρίνη που πήγαμε την πρώτη μέρα. Τώρα ανυπομονώ να δω τη Χάλκη. Να πάμε στον Άγιο Νικόλαο. Δεν ξέρω, για μένα είναι μια εμπειρία. Προσπαθώ να ρουφήξω όλες τις εικόνες και όλη την εμπειρία. Ανυπομονείτε να δείτε τη Χάλκη. Σας υπόσχομαι ότι τα καλύτερα έρχονται. Τα καλύτερα έρχονται. Ακριβώς, γιατί η Χαλκινή, η φίλη μας είναι εξαιρετική, είναι αγαπητή. Από την εμπειρία μέχρι τώρα κατάλαβα ότι πραγματικά η φιλοξενία τους και εκεί θα είναι εκπληκτική. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όλη διοργάνωση. Εμείς ευχαριστούμε που συμμετέχετε στην εκπομπή και έτσι θα βγει ένα επεισόδιο, να το χαρακτηρίσω συλλεκτικό, με απόψεις, με πώς αισθάνεται ο κάθε ταξιδιώτης, ο κάθε προσκυνητής. Για μένα, επειδή συμμετέχουν και τα παιδιά μου, είναι διπλή χαρά. Γιατί ζω την εμπειρία μαζί με τα παιδιά μου. Πολύ ωραία. Και είναι ανεκπληκτική εμπειρία για μένα. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει τώρα
να καλέσουμε τα παιδιά μας. Μπράβο, βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχουμε. Επίσης. Η Αριστεία και ο Βασίλης είναι από τα νέα μέλη της παρέας, νέα σε ηλικία. Γεια σας παιδιά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ας αρχίσουμε με την Αριστεία. Αριστεία, έχεις ξανάρθει στην πόλη? Έχω ξανάρθει πριν 10 χρόνια. Η εμπειρία ήταν καταπληκτική, αλλά φαντάζομαι ότι καλύτερη. Τώρα ήρθε σε άλλη πόλη μετά τώρα από 10 χρόνια. Τώρα ήρθε σε άλλη πόλη, έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα. Δεν το περίμενα να έχουν αλλάξει τόσο πράγματα. Κάθε φορά όμως είναι μαγεία, κάθε φορά που ερχόμαστε. Βεβαίως, εσείς σαν πιο νέοι στην ηλικία, εντάξει, ίσως προτιμήσατε και κάποια άλλα αξιοθέατα της πόλης, πέρα από αυτά που πηγαίνουμε εμείς. Σίγουρα πήγαμε στη Ταξίμ που έχει καταστήματα και έχει την αγορά εκεί. Εκεί από COVID τι γίνεται, δεν έχει COVID, φαντάζομαι από κόσμο. Φυσικά τι, είχε πολύ κόσμο, φορούσαμε διπλή μάσκα στην κατάσταση αυτή που βιώνουμε. Αλλά το πιο ωραίο ήταν κατευθείαν όταν ήρθαμε το Σάββατο που πήγαμε στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, γιατί φτάσαμε πρωί, ήταν καταπληκτικά, είχε πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, η λειτουργία ήταν καταπληκτική. Πες και εσύ περισσότερα μάλλον γι' αυτό, γιατί νομίζω ότι υποσιάστηκες πολύ και με την πηγή. Ναι, περισσότερο πέραν από όλη τη διαδικασία όταν φτάσαμε, γιατί εγώ έρχομαι πρώτη φορά εδώ. Πρώτη οπότε φορά. Για μένα και έβρεχε, είναι δεν ήταν καλός ο καιρός. Πέρα από τον καιρό δεν στάθηκα εκεί. Εντάξει, σίγουρα σου δυσκολεύει λίγο την κατάσταση, αλλά η διαδικασία το να ξυπνήσεις μέσα στο πούλμαν από αυτή τη φασαρία, την ένταση, να πας σε μια εκκλησία και να είναι τόσο ζεστό το κλίμα. Κορισμός εκεί, ο Σεραφείμ. Βέβαια, εννοείται με ξένους ανθρώπους, πέρα από την παρέα μας και μια διαφορετική κουλτούρα. Στον Άγιο Δημήτριο ήταν. Να διευκρινίσουμε, συγγνώμη, είπες ο Δεσπότης ο Σεραφείμ. Πρόκειται για Μητροπολίτη που ήρθε από την Αυστραλία. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να το πω. Ο Σεβασμιώτης Μητροπολίτης της Σεβαστίας, ο κύριος Σεραφείμ. Ακριβώς. Πέρα λοιπόν από τον κύριο Σεραφείμ, όλο το κλίμα μέσα στην εκκλησία στον Άγιο Δημήτριο ήταν τόσο όμορφο και τόσο ζεστό. Πήγαμε στη Στοά μέσα, πήγαμε, είδαμε το άγιασμα, ήταν πάρα πολύ ωραία. Είναι πραγματικά διαφορετική εμπειρία από αυτή που ζούμε εμείς στην Ελλάδα. Είδατε μια λειτουργία διαφορετικά, ακριβώς, έτσι. Ακριβώς, ναι. Κάτι άλλο. Ναι, είναι λίγο πιο ήρεμη κατάσταση σε μια τέτοια φάση. Μετά όμως πήγαμε σε καταστήματα, εντάξει, κάναμε τη βόλτα μας σαν πιο ανέβη. Μας είπε η Αριστεία για το Ταξίμ. Παρ' όλα αυτά, στο Ταξίμ νομίζω ότι πήγατε και σε... Δεν χάσατε την ευκαιρία. Επιτιμήσαμε και τα πάντα, ό,τι μπορέσαμε, ό,τι προλάβαμε. Ήταν κλειστά, βέβαια, δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα στα κτίρια, αλλά μας κάνανε ξενάγηση, οπότε έχει πολλά μαγικά πράγματα. Νομίζω πρώτα απ' όλα στην Αγία Τριάδα. Μπράβο. Αυτό ήταν και πιο εντυπωσιακή, έτσι. Ήταν κλειστές οι πόρτες, αλλά όπως βλέπουμε μέσα από τα κάγκελα, ήταν τόσο όμορφο που καταλάβανες ότι μέσα υπάρχει κάτι μαγικό. Βλέπεις ότι η ρωμιοσύνη έτσι πραγματικά... ζει, ας πούμε, και δημιουργεί και μεγαλουργεί, έστω και με λίγους ανθρώπους. Και να πούμε και για την Αγία Σοφία, που η Αγία Σοφία, εντάξει, λυπόμαστε πάρα πολύ που έχουν αλλάξει καταστάσεις, αλλά σαν Έλληνες τα στοιχεία τα ελληνικά τα βλέπουμε ακόμα. Δηλαδή αυτό εγώ το αισθάνθηκα πάρα πολύ έντονα. Ό,τι και να γίνει, η Αγία Σοφία για μας, έτσι, στη συνείδησή μας είναι κάτι ακριβώς, άλλο. Ακριβώς. Δεν είναι ούτε τζαμί, ούτε μουσείο, έτσι. Παραμένει ο πιο λαμπρός ναός της χριστιανοσύνης. Ακριβώς. Και δεν είναι τυχαίο που εκεί είχε και τον περισσότερο κόσμο. Γιατί το καταλαβαίνεις από μακριά την επιφλητικότητα όλου του κτηρίου, του πώς έχει στηθεί. Φαίνεται δηλαδή, όποιος και να προσπάθησε να κάνει το ίδιο δεν το έχει καταφέρει. Είδατε όμως και το ζωγράφιο. Σωστά, είδαμε και το ζωγράφιο, πάλι δεν καταφέραμε να μπούμε μέσα, αλλά είναι κομμάτια μέσα στα στενά που χρειάζεται να τα περπατήσεις, να τα δεις, είναι γραφικά, είναι όμορφα και αξίζει να την
περπατήσετε. Εντάξει, δεν καταφέραμε να μην παρεξηγηθούμε, δεν καταφέρατε να μπείτε, γιατί ήταν και Σάββατο βράδυ. Ήταν Σάββατο βράδυ, ναι. Είναι τόσο φιλόξενοι οι άνθρωποι που αν ήταν εργάσιμη ημέρα και αν ειδοποιούσαμε ασφαλώς και θα δέχονταν. Λόγω του COVID κιόλας χρειάζεται να τηρούμε και κάποια μέτρα, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο, οπότε δεν γίνονταν να πέσουμε κι εμείς με τα μούτρα. Δυστυχώς έτσι δεν προλάβαμε να απολαύσουμε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά σε γενικές γραμμές πήγαμε νομίζω σε πάρα πολλά μέρη. Ειδικά εγώ για πρώτη φορά που δεν έχω ξανάρθει. Για πείτε μου, πώς αισθανθήκατε όταν είδατε έξω από το σεισμανόγλιο τη σημαία την ελληνική και της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Μεγάλη βασικά, πώς θα το πω. Παραξενευτήκατε καταρχήν. Ναι, καταρχήν μάλλον βλέπουμε συνέχεια τουρκικές σημαίες εδώ πέρα, που όταν είδαμε την ελληνική. Εντυπωσιαστήκαμε γιατί λέμε wow, επιτέλους μια ελληνική σημαία. Πού είμαστε, πολύ περίεργο, ναι. Παρόλο που είμαστε λοιπόν στην Τουρκία και έχει συνέχεια πολλές τουρκικές σημαίες, η ελληνική ήταν μια τελείως. Η διαφορά που έκανε, η μικρή λεπτομέρεια που έκανε τη διαφορά. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Επιτέλους δηλαδή. Να είστε καλά, παιδιά. Να περάσετε καλά. Χρόνια πολλά. Καλή χρόνια πολλά, καλή συνέχεια. Η κυρία Γιώτα Γαλοπούλου και η κυρία Φωτεινή Παπαδοπούλου είναι από τα πλέον παλαιά, τολμώ να πω αρχαία, στελέχη έτσι της, του Ομίλου, φίλοι του Ομίλου, και πάντοτε συνοδεύουν, ακολουθούν τις εκδρομές, τα προσκυνήματά μας. Χαίρετε, χρόνια πολλά. Να διακόψω λίγο, χρόνια Βεβαίως. Πολλά. Να πείτε κιόλας ότι εμείς δεν είμαστε Θεσσαλονικές. Βεβαίως. Εξ Αλεξανδροπόλεως και από Σέρες. Όπως σας είπαμε προηγουμένως, κυρίες και κύριοι, έχουμε πρόκειται για μια παρέα από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Σωστά, μια χρονιά λείψαμε και μας έλειψε. Ναι, εγώ έλειψα δύο χρονιές, μου έλειψε πάρα πολύ και περιμένω πώς και πώς να φτάσουμε. Ξέρετε, μια δωδεκαετία που κάθε χρόνο είμαστε εκεί. Κάθε χρόνο είναι δηλαδή ένα το πόσιμο. Σωστά. Έτσι. Δηλαδή το περιμένουμε, είμαστε μια παρέα καταρχήν. Όντως το περιμένουμε όλο το χρόνο. Είμαστε μια παρέα που όλο το χρόνο δεν βλεπόμαστε. Είμαστε μια παρέα που κυριολεκτικά δεν γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Παρόλα αυτά γινόμαστε μια ομάδα έτσι και για μερικές μέρες ναι. Ακολουθούμε κάποια προσκυνήματα, συμπορευόμαστε. Ναι, και περνάμε πολύ όμορφα, πάμε στα προσκυνήματα και ειδικά στη Χάλκη που είναι πάρα πολύ όμορφα και μας αρέσει. Και ελπίζουμε νομίζω κάθε χρόνο. Νομίζω είναι οι άνθρωποι της Χάλκης. Ναι, ναι, που μας υποδέχονται πάρα πολύ καλά, ναι. Πέστε και εσείς κύριε Παπαδοπούλου. Μας περιμένουν πώς και πώς κιόλας. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Κάθε φορά που πηγαίνουμε στη Χάλκη, μας περιμένουν πώς και πώς. Μας περιμένουν ήδη από την προβλήτα να μας υποδεχτούν. Έχουμε περάσει ήδη, έχουμε μάλλον αισθανθεί ήδη συναισθήματα έτσι πρωτόγνωρα νομίζω μέχρι τώρα και ακολουθεί η Χάλκη. Ακολουθεί ο κύριος σκοπός του προσκυνήματός μας. Έτσι. Ο Ζωνούπο νομίζω σε κάνα δεκάλεπτο θα είμαστε εκεί. Θα δούμε την πρώτη, θα δούμε έτσι τα νησιά με τη σειρά. Ωραία. Την Πρίγκιπο, την Αντιγόνη. Αλλά σκοπός είναι η Χάλκη. Χάλκη και ο Άγιος Νικόλαος. Ναι. Και θα ακολουθήσει βεβαίως και η μικρή μας δεξίωση. Και μια δεξίωση. Άλλοτε σε παλιότερα χρόνια με μουσικές και ζωντανή μουσική. Τώρα πιο και λόγω του COVID και λόγω των καταστάσεων πιο απλά. Λίγο πιο συντηρητικά, αλλά το ίδιο ωραία. Μας έλεγε λοιπόν κάποιος από την Επιτροπή ότι παλιότερα το γράφουμε στην εφημερίδα. Ελάτε. Τώρα δεν μπορούμε να το γράψουμε. Είναι επικίνδυνο να πούμε ελάτε. Ναι. Φοβόμαστε να καλέσουμε κόσμο. Πάλι έρχονται όμως. Μαθαίνετε. Από στόμα σε στόμα ίσως. Πάντως μας περιμένουν με πολύ αγάπη και εμείς με πολύ αγάπη περιμένουμε κάθε χρόνο να πάμε. Και ο Άγιος Νικόλαος πάντα μας έχει τη θάλασσα λάδι. Μα πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανέβεις στο καράβι για τα Πριγκιπόνησα και να μην βρεις κάποιον Κωνσταντινούπολιτη, κάποιον ομογενή, όπως εμπροκειμένου βρήκαμε και παρόλο που δεν γνωριζόμαστε, έτσι όπως χαιρετηθήκαμε, ακούσαμε ελληνικά, άκουσε ελληνικά η κυρία Ηλιάνα Ταούση,
Χαίρετε, Κωνσταντινούπολιτισσα. Χαίρετε, καλή σας μέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ξαναβλέπω. Μάθαμε μαζί σας, είναι περίπου κάμποσα χρόνια ότι έρχεστε κάθε χρόνο του Αγίου Νικολάου και γιορτάζουμε αυτή τη μέρα μαζί. Τώρα τα τελευταία δύο χρόνια λόγω του κορονοϊού δεν μπορέσαμε. Ειλικρινά χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω και έχετε γίνει από εμάς, σας έχουμε κάνει χαλκινούς και σας περιμένουμε κάθε την χρόνο. Την αγαπάμε τη Χάλκη. Ναι, η Χάλκη είναι ωραίο νησί μας. Εγώ, αγαπάμε την πόλη, αγαπάμε τα Πριγκιπόνησα, έτσι. Καλά, είναι... η πόλη είναι... Εσείς? Εγώ, Ρωμιά. Έχετε ζήσει και τα πολύ καλά χρόνια. Έχουμε ζήσει. Ποτέ καλά χρόνια, ας πούμε, δεν είχαμε. Πάντοτε είχαμε κάποιο φόβο, κάποτε είχαμε... Αλλά η πόλη είναι ωραία. Πολύ είναι ωραία, είναι το μέρος που γεννηθήκαμε, οι παππούδες μας. Εμένα ο παππούς μου ήταν από την Ανατολή, από την Ίγδη ήτανε. Κρατάμε, θέλουμε να κρατήσουμε τη Ρωμιοσύνη, όσοι έχει μείνει εδώ, που είμαστε πάρα πολύ λίγοι, δακτυλοδεικτούμενοι πάρα πολύ λίγοι. Κι όμως είστε ξεχωριστοί άνθρωποι αυτής της κοινωνίας. Κι όμως είμαστε πολλοί, πολλοί. Είμαστε λίγοι μεν, αλλά είμαστε πολλοί. Μακάρι να είχαμε λίγο περισσότερο νεολαία, αλλά βλέπετε η νεολαία φεύγει. Έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός, βέβαια έχει ο Θεός. Κάποτε χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν γίνουν γάμοι, βαφτίσια, γιατί βαρεθήκαμε να πηγαίνουμε συνέχεια σε κηδείες. Κύριε Ηλιάνα, δυστυχώς. Με τη Χάλκη εσείς τι σχέση έχετε? Καμία σχέση δεν έχω. Δηλαδή... Παρ' όλα αυτά πηγαίνετε στο προσκύνημα στο Άγιο. Δηλαδή πως δεν έχω καμία σχέση. Δεν είμαι γεννημένη στη Χάλκη, δεν είμαι μεγαλωμένη στη Χάλκη. Είχα έρθει 17 χρονών στη Χάλκη, αν είχαμε παραθερήσει. Εγώ είμαι Στεφανιώτισσα. Εκεί είμαι γεννημένη και μεγαλωμένη. Αλλά κατά τύχη δεν ξέρω, η μητέρα μου, ο πατέρας μου θέλαν να έρθουν στη Χάλκη να παραθερήσουμε και παραθερήσαμε. Και από εκεί ήβρα γνωστούς, είχα συμμαθήτριες πολλές από το Ζάπιο, όπως είναι η πρόεδρος σας, κυρία Ολυμπία Παναγιωτίδου. Είχαμε πολύ ωραίες παρέες, είχαμε νεολαία και είμαι τώρα περίπου 40 και χρόνια και έρχομαι το καλοκαίρι στη Χάλκη. Ταξιδιώτησα και η κυρία Άννα Δρένου. Γεια σας. Γεια σου Άννα. Προς τη Χάλκη. Προς τη Χάλκη, ναι. Για μας ήταν, για μένα είναι η πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην πόλη. Είναι μια ξεπέραστη εμπειρία. Πιο πολύ μου άρεσε η φιλοξενία των Ελλήνων εδώ. Πιο πολύ εντύπωση μου έκανε αυτό από οτιδήποτε άλλο. Ήθελα πάντα να έρθω, όλο κάτι τύχαινε και το έλεγα την άλλη φορά. Τώρα παρόλο που έχουμε αυτές τις συνθήκες του κορονοϊού, δύσκολες και ήταν δύσκολες, νομίζω ότι το καταπολέμησα αυτό. Και νομίζω ότι μέχρι την τελευταία στιγμή όλοι μας είχαμε Είχαμε ένα φόβο, πώς θα είναι και εδώ, τον έχουμε πώς ακόμα, είμαστε έτσι, εκεί προς Θεού, δεν... και με όλα αυτά που ακούμε γύρω μας, αλλά... αυτό λίγο το ξεπεράσαμε, δεν το σκεφτήκαμε καν για να έρθουμε μετά. Εντάξει, κρατάμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα, αλλά νομίζω ότι αυτό που ζούμε το υπερβαίνει και αυτό. Είναι μια καταπληκτική εμπειρία. Εγώ πήγα και στην Αγία Σοφιά, συγκινήθηκα, εκνευρίστηκα, αλλά συγκινήθηκα κιόλας για ένα τέτοιο μεγάλο, έτσι, μεγάλο έργο. Αυτό είναι μνημείο, δεν είναι... Και όλη αυτή η πόλη, όλη αυτή η άβρα που έχει. Ποια είναι η αίσθηση τώρα που πλέουμε στην Προποντίδα, στη θάλασσα του Μαρμαρά, στη θάλασσα για την οποία έχουν γραφτεί τόσοι θρύλοι και τόσες παραδόσεις υπάρχουν? Εγώ νομίζω ότι δεν το ζω, νομίζω ότι είναι σαν παραμύθι, έτσι νομίζω, ότι δεν το ζω, δεν μπορώ ακόμα να το συνειδητοποιήσω. Λέει ένα θρύλος ότι κάπου εδώ είναι βυθισμένη η Αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφιάς. Ναι.
Αυτό. Είναι κάπου εκεί, κάπου εδώ. Κάπου εδώ ήταν οι πρόγονοί μας. Κάπου εδώ έγιναν, ήταν μια Βυζαντινή αυτοκρατορία. Δεν μπορώ νομίζω να το συνειδητοποιήσω. Νομίζω όταν τελειώσει θα αρχίσω να σκέφτομαι ότι ήμουν εκεί, εκεί που ήταν οι πρόγονοί μας, εκεί που ήταν, που ήμασταν εμείς κάποτε. Είναι πάρα πολύ ωραίο το ταξίδι. Να είσαι καλά, Βριάννα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Η ψυχή του προσκυνήματός μας, του ταξιδιού μας και κάθε ταξιδιού μας και όλης αυτής της προσπάθειας που γίνεται πολλά χρόνια τώρα, 12 χρόνια τώρα, είναι ο πατέρας μας, ο κύριος Λεωνίδας Πετρόπουλος, ο οποίος ποτέ δεν έχει εμφανιστεί και τώρα τον πιέσαμε πάρα πολύ. Πατέρα, ήταν ευκαιρία σήμερα να σε δούμε. Χρόνια πολλά, του Αγίου Νικολάου. Πάντα με βλέπετε, ευχαριστώ πολύ, χρόνια πολλά, ομοίως την αποδίδω. Πάντα με βλέπετε, πάντα είμαι κοντά, αλλά δεν εμφανίζομαι. Είμαστε... Το στυλ μου είναι τέτοιο να μην εμφανίζουμε. Πώς το κάνουμε? Έρχομαι εδώ μαζί σας από το 2010. Από το Δεκέμβριο του 2010 που κάναμε την πρώτη εκπομπή. Από τότε την πρώτη εκδρομή και την πρώτη εκπομπή. Έκτοτε κάθε χρόνο που ερχόμαστε, δύο φορές που έρχεστε εσείς, πάντα έρχομαι μαζί σας. Πάντα σας πλαισιώνω, πάντα με εξυπηρετείτε, σας εξυπηρετώ. Πάντα ας πούμε, τι να πω, ήρθαμε εδώ πέρα, ήρθαμε στην πόλη. Από εκεί ερχόμαστε στην Ερατινή Χάλκη. Ήδη έχουμε δημιουργήσει φίλους και όταν ερχόμαστε νομίζουμε ότι ερχόμαστε σε δικούς μας ανθρώπους, γιατί αμοιβαία τα αισθήματα και περνάμε καλά, και περνάμε καλά, πολύ καλά περνάμε. Με τη Θεία Λειτουργία, πάντα με τη Θεία Λειτουργία, και γι' αυτό ερχόμαστε στον Άγιο Νικόλαο και από εκεί γνωριστήκαμε βέβαια. Έτσι. Και μετά όμως ακολουθεί και δεξίωση. Μετά ακολουθεί δεξίωση και το γίνεται και γλέντι. Και τραγουδάνε τα παιδιά μου μαζί μου και λέει ρε πατέρα. Πατέρα, κάτσε φρόνημα. Πατέρα, κάτσε φρόνημα. Τι να κάνουμε, βγαίνουν τάπλητα στη φόρα, δεν. Ναι, δεν βαριέσαι. Κατεβαίνοντας από το καράβι, κατευθυνόμαστε στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου. Ολόλαμπρη εκκλησία, μια από τις πιο όμορφες της Κωνσταντινούπολης. Ήθελα κατακλείοντας να ευχαριστήσω από καρδιάς και δημοσίως την εξαίρετη χοροδία, την εκ της προσφυλούς Θεσσαλονίκης προέρχομαι, υπό τον ευλογημότατο κύριο Αντώνιο Πετρόπουλο, όχι μόνον για την σημερινή τους προσευχητική αλλά και ψαλμική παρουσία, αλλά και για την πολυετή προσευχητική συναντήληψή τους για τα καθημάς. Είναι γνωστή η οικογένεια του κυρίου Πετροπούλου, είναι φιλογενής και ευλαβής και επί μακράν σειράν ετών μαζί με τους εκλεκτούς ιεροψάλτες και επιστήμονας, συναδέλφους ιεροψάλτες, επισκέπτεται
την πόλη μας και ασχολείται με τα καθή μας και προσευχητικά και ενισχυτικά. Όλοι γνωρίζετε ότι επί έτη επισκέπτεται την Μητρόπολη και την νήσο αυτή την ευλογημένη, αλλά και πολλές γωνιές της πόλης μας και συναντά ανθρώπους πίστεως και ευσεβίας με επικεφαλής τον Πατριάρχη μας, Ιεράρχα στο θρόνο, αλλά και απλούς ανθρώπους και κοινοτικούς παράγοντες και συνομιλούν και ενισχύουν κατά το δυνατόν, προσφέροντας την συμβολή τους στον αγώνα που επιτρέπει ο Θεός κατά τις δύσκολες αυτές εποχές να καταβάλουμε. Οι Ρωμιοί της πόλης έχουν την καλή συνήθεια αμέσως μετά την εκκλησία να συναθρίζονται. Ακολουθεί δεξίωση, ανακοινώνει ο προεστός, και όλοι είναι καλεσμένοι σε παρακείμενη ταβέρνα, προκειμένου να συνεχιστεί η γιορτή. Μετά το τραπέζι, ακολουθεί ο απολογισμός. Μαζί μας η πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Χάλκης Κωνσταντινουπόλεως, η κυρία Ολυμπία Παναγιωτίδου, και η Γενική Γραμματέας, η κυρία Κατερίνα Πρόκου. Χαίρετε, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Μιχάλη. Ζωντάνεψε το νησί. Τι ωραία, σίγουρα, τι ωραία. Κάθε φορά ήρθατε, και μία έκπληξη. Η εκκλησία μας, το εκκλησίασμα ήταν, τι να πω, εμείς είμαστε με 2-3 άτομα. Άντε, 15. Δεν ήταν με 2-3 άτομα, ήρθε ο κόσμος σήμερα. Σήμερα ο κόσμος ήρθε στην εκκλησία. Σήμερα ήρθε ο κόσμος, αν και οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν πολύ ευνοϊκές για να έρθουν. Είχε λίγο νοτιά και ορισμένοι φοβήθηκαν. Εντάξει. Μισό λεπτά, και εγώ σήμερα είδα μια θάλασσα λάδι. Ναι, αλλά έτσι νόμιζαν. Αν νόμιζαν ότι θα είχε. Έτσι νόμιζαν. Τις προηγούμενες μέρες, ναι, μάλλον δεν ήταν καλός ο καιρός. Ναι, δεν ήταν. Γι' αυτό. Αλλά και πάλι ο Αϊ-Νικόλας βοήθησε. Έτσι. Είναι εδώ ο Αϊ-Νικόλας, τον αισθανόμαστε. Είναι. Εμείς τον αισθανόμαστε. Εμείς τον αισθανόμαστε. Και όλη αυτή η προετοιμασία εδώ, φαντάζομαι τι άγχος είχατε. Εντάξει, δηλαδή, σας έβλεπα πριν πώς έπρεπε σε όλα να είστε έτοιμες, και τώρα φυσικά. Ωραία και καλά. Εμείς πάντως χαιρόμαστε. Κάθε χρόνο σας έχουμε κοντά μας, εκτός βέβαια από αυτά τα 2 χρόνια της πανδημίας που
δεν μπορέσατε. Ένα, γιατί δύο, ένα. Ένα που δεν μπορέσατε να έρθετε. Είμαστε πια φίλοι όλοι μαζί, νομίζω, γιατί συνήθως έρχονται και τα ίδια άτομα. Περίπου μαζί μας, βλέπω. Ελάτε, κύριε Ανέστη, Και ο κύριος Ανέστης Ιωαννίδης, ο Ταμίας Επιτροπής. Ελάτε, καθίστε. Καλώς ορίσατε, κύριε Ανέστη. Καλώς ορίσατε. Άρχισα από το σπίτι να μαζέψουμε. Καταλαβαίνουμε, προετοιμασίες που είχατε εδώ. Προετοιμασίες είχαμε. Μόλις λέγαμε τι όμορφα ήταν όλα, τι λαμπρό πανηγύρι ήταν αυτό. Ήτανε. Ωραία, μόνο που έλειπε η κιθάρα. Η κιθάρα, ναι. Ξέρετε, είναι ο φόβος της πανδημίας. Γι' αυτό δεν ήρθε η κιθάρα. Παρ' όλα αυτά το γλέντι έγινε. Έγινε και τα τραγούδια, και τα τραγούδι έγινε. Έτσι, το τραγούδι έγινε. Έγινε το τραγούδι, τραγούδισε το πίμνιο. Χάρηκε το πίμνιο. Χάρηκε, αλλά να μην ξεχάσουμε και τη θάλασσα. Έτσι. Ο Άγιος Νικόλαος βοήθησε όλους που ήρθαν με το πλοίο. Βοήθησε όλους που ήρθαν με το πλοίο. Αφού νοτιάδες, λέει, είχε τις περασμένες μέρες. Τι έγινε? Οι νοτιάδες ήταν άλλη μέρα. Έτσι. Σήμερα είναι μια άλλη μέρα. Πανηγυρίζει η Χάλκη. Πανηγυρίζει ο Άγιος Νικόλαος. Γι' αυτό έπρεπε να ήμασταν πιο εγγυημένοι στο ταξίδι ερχόντας. Και ξέρετε κάτι, επειδή και εμείς με βροχή ξεκινήσαμε στη Θεσσαλονίκη, λέγανε στο δρόμο κάποιοι και τι καιρό θα κάνει, θα μπορέσουμε να πάμε. Και εμείς αστειευόμενοι λέγαμε το έχουμε κανονίσει, θα έχει καλό καιρό, ας πούμε. Και είδατε που... Θα τους έδειχνες τα προηγούμενα βίντεο. Έτσι. Το τι λέγαμε για τη θάλασσα, για τον προστάτη των θαλασσινών. Ανέστη, λέγαμε προηγουμένως, είναι εδώ ο Άγιος. Είναι. Και φέτος έδωσε παρόν με το δώρο του ποιμενάρχη μας, όπως ακούσατε και στη λειτουργία, που μας έφερε τεμάχιο από το λείψανό του και θα είναι πια εδώ. Έτσι. Στη Χάλκη, στον Άγιο Νικόλαο, συγκοινότητά μας θα είναι για πάντα μαζί μας. Είναι εδώ. Έτσι. Έτσι. Είναι εδώ. Δεν μπορώ να πείσω όλους να πιστέψουν που είναι εδώ. Εγώ λέω είναι εδώ. Αν με πιστεύεις, είναι εδώ. Εγώ σε ξέρω και σε πιστεύω. Ευχαριστώ. Κυρία Κατερίνα, κυριολεκτικά όλα λάμπανε στην εκκλησία. Και όλα ήταν οργανωμένα τόσο ωραία. Να πούμε καταρχήν ότι λειτουργήσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γέρων Πριγκυπωνήσων, ο κύριος Δημήτριος. Συμπροσευχόμενος στο ιερό ήταν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ανθιδόνος, ο κύριος Νεκτάριος, καθώς και όλοι οι ιερείς της Μητρόπολης Πριγκυπωνήσων. Μέχρι και ο πατήρ Στέφανος, ο οποίος συνήθως το χειμώνα είναι στην Αθήνα, φέτος, αλλά οι συνθήκες το έφεραν. Φέτος να είναι εδώ. Ο Άγιος Νικόλαος μας ενδυναμώνει πρώτα απ' όλα, μας δίνει το κουράγιο, μας δίνει τη δύναμη να θέλουμε πριν από το σπίτι μας, εγώ αυτό το αισθάνομαι. Πολλές φορές παραλείπω να κάνω κάτι στο σπίτι, αλλά προτιμώ να διαθέσω το χρόνο εκείνο στην εκκλησία για να κάνω κάτι για τον Άγιο Νικόλαο, όπως είναι βέβαια με όλους τους συνεργάτες, αυτό δεν είναι. Με όλους τους συνεργάτες, όλοι μας έχουμε τον Άγιο Νικόλαο, ο παππούς μας λέμε, στη Χάλκη έτσι τον αποκαλούμε τον Άγιο Νικόλαο, και όταν παρακαλάμε και τα λοιπά, στα παιδάκια έτσι το περνάνε οι μεγάλοι, και προσπαθούμε να και έχουμε την εκκλησία του Αγίου Νικολάου πάνω από το σπίτι μας. Τώρα, και αυτό δείχνει μια ποιότητα, αυτό δείχνει... Αυτό είναι μια παράδοση, μια συνήθεια, κάτι που... Να το και με τους συζύγους μας αυτό το αυτό μου κάνει εντύπωση, πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Αυτό είναι... Δηλαδή, βέβαια, οι σύζυγοι μας κάνουν θυσία κατά κάποιο τρόπο. Παραχωρούν, ας πούμε, είτε υποχωρούν πολλές φορές για... Ξέρετε, αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δεν είναι μόνο ο Άγιος Νικόλαος, επιτρέψτε μου να πω. Βλέπουμε ότι ένα πρόσωπο έχετε όχι μία ιδιότητα,
στην Επιτροπή του Αγίου Νικολάου, αλλά είστε και αλλού. Ναι. Είστε, δηλαδή, στην κοινωνική ζωή της... Είμαστε τόσο λίγοι στην πόλη έτσι. Και είναι τόσα πολλά τα ιδρύματα. Αυτό είναι εις βάρος όμως της οικογενειακής, της προσωπικής ζωής. Ο κύριος Ανέστης, εκτός ότι είναι εδώ στην Εκκλησιαστική Επιτροπή της Χάλκης, είναι και σαν τα τάβλα. Βεβαίως. Και ο κύριος Ανέστης, νομίζω... Είναι και στην πρώτη. Και δεν είστε χαλκινός. Αισθανόμαστε πια. Έτια χαλκινός, χρόνια. Σας δέχονται εδώ ή χάρη σας κάνουν. Τον δεχόμαστε. Δεν είμαστε και στη θεολογική. Ναι. Δεν ξέρω αν είδατε και το κόλυβο που είχαμε για τον Άγιο Νικόλαο. Παλιά όλοι οι ψαράδες και οι Τούρκοι ακόμα που ήταν εδώ ερχόταν να πάρουν κόλυβο του Αγίου Νικολάου, γιατί όταν έβγαιναν για ψάρεμα και είχε φουρτούνα, ήταν αυτή η παράδοση, έριχναν στη θάλασσα για να ηρεμήσει η θάλασσα. Και οι Τούρκοι, ε? Και οι Τούρκοι. Και ακόμα τώρα και σήμερα δώσαμε. Πήγε ο φίλος μας στο λιμάνι. Τι λέει, στους Τούρκους, στους ψαράδες, το ζήτησαν. Ξέρετε, και ένας να το ζητήσει. Το ζήτησαν. Ναι. Το ζήτησαν. Και το ζήτησαν αυτό και το στείλαμε. Θα το έχουν κοντά τους στη βάρκα. Ναι, το έχουν πάντα στη βάρκα. Και όταν έχει φουρτούνα μεγάλη που βγήκαν στο ψάρεμα, το ρίχνουν στη θάλασσα για να ηρεμήσει. Πόσο καιρό κρατάει η προετοιμασία του πανηγυριού? Η προετοιμασία του πανηγυριού πάνω κάτω μια εβδομάδα. Τόσο να πω, είναι να πούμε το κόλυβο, να ετοιμάσουμε το στολισμό. Φέτος είχαμε επιπλέον τη Φάτνη, αν είδατε, είχαμε την προετοιμασία. Μια πανέμορφη Φάτνη, έτσι, μια πανέμορφη. Ναι. Και ξέρετε, εμάς μας, τους Ελλαδίτες, μας είναι και γλάριο πάνω, είναι πάρα πολύ όμορφο το, έτσι. Εμάς τους Ελλαδίτες, λίγο μας ξαφνιάζει χριστουγεννιάτικο δέντρο μέσα στο ναό. Ναι. Πόσο μάλλον και Φάτνη. Όταν ήταν ο γιος μου μικρός, είμαστε στα τα τάβλα όπως ήμασταν εκεί στην εκκλησία, ο δεσπότης τότε εκεί, τα παιδάκια όλα έλεγαν τα κάλαντα, έλεγαν τα ποίηματά τους εμπρός στο στολισμένο δέντρο και μετά αυτός τους έδινε τα δώρα τους. Μάλιστα. Ήταν ωραία. Ωραίες παραδόσεις, ωραίες συνήθειες. Παιδάκια σήμερα υπάρχουνε? Σήμερα δυστυχώς δεν υπάρχουν παιδάκια. Στο νησί. Σαββατοκύριακο αν έρθει ο εγγονός μου είναι εδώ. Έχουμε έξι παιδάκια. Έξι παιδάκια δεν είναι λίγα, αλλά, τι λέτε. Όχι και μικρά, είναι πάνε στο γυμνάσιο και λύκειο, έτσι. Ναι. Δεν είναι πολύ μικρά. Βέβαια, τα παιδιά όταν λέμε πάνε γυμνάσιο, εδώ το σύστημα είναι διαφορετικό μετά την τετάρτη τάξη. Πάνε η πέμπτη τάξη, δημοτικό, τάξη είναι γυμνάσιο. Τέσσερις δημοτικό, τέσσερις γυμνάσιο, τέσσερις λύκειο είναι το σύστημα. Και όταν εδώ, λέμε πάνε στο σχολείο, πού πηγαίνουν? Για δημοτικό, τα πρώτα τέσσερα χρόνια πηγαίνουν στην Πρίγκιπο. Το μόνο δημοτικό σχολείο που λειτουργεί στα Πριγκυπώνησα είναι της Πρίγκιπου. Ενώ παλαιότερα η Πρίγκιπος τώρα έχει τέσσερα ή πέντε παιδάκια. Ναι, παλιότερα είχε δύο όμως. Πρίγκιπο, ναι. Κάποτε έτσι είχε δύο, είναι. Τώρα είναι τέσσερα ή πέντε είναι. Και μετά πηγαίνουν κυρίως από τα νησιά στη μεγάλη του γένους σχολή, στο Φανάρι. Είναι ένα ταξίδι ολόκληρο για να πάνε. Το κάναμε κι εμείς. Και εμείς το κάναμε. Ορισμένοι δεν το έκανα, εγώ το έκανα πάντως. Από να ξεκινήσεις από τη Χάλκη. Στις 6:35 ήταν το καραβάκι το πρωί για την πόλη. Εκεί μας περίμενε το σχολικό, μας άφηνε το σχολικό μπροστά στο Πατριαρχείο. Ο Πατριάρχης ήταν ο Αθηναγόρας τότε, μας περίμενε στο παράθυρο του γραφείου του, μας ευλογούσε κάθε πρωί όπως κατεβαίναμε από το σχολικό και ανεβαίναμε το λόφο για το Ιακύμιο. Τα κορίτσια, για τη μεγάλη το σχολή, Ιακύμιο, τα αγόρια. Πλάι στην μεγάλη του γένους σχολή, δίπλα έτσι. Στη μεγάλη του γένους σχολή, βέβαια. Τότε ήταν ξεχωριστά τα σχολεία Αθηλαίων και Αρένων, ήταν ξεχωριστά. Οπότε πηγαίναμε, ανηφορίζαμε και μετά χωρίζαμε στη μέση της ανηφόρας, τα κορίτσια στο Ιακύμιο, τα αγόρια στη μεγάλη σχολή. Να σας χαιρετήσω και του χρόνου. Τι μας αφήνετε έτσι, φεύγετε, τι έγινε. Πολλά, είναι αυτό που λέγαμε ότι εσείς δεν είστε χαλκινός και εξαρτάστε από το... Ναι. Αύριο δουλειά, σήμερα αργία ένεκεν το Αγίου Νικολάου για μένα.
Αναγνωρίζετε αργία τέτοια, ναι. Όχι. Άδεια μάλλον. Εγώ, ναι. Ωραία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Όλοι να είμαστε καλά. Και το συντομότερο, δηλαδή, τον ερχόμενο μήνα έχουμε Αγίου Νικολάου. Μην ξεχνάτε. Τι Αγίου Νικολάου. Τόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. Έτσι, σε αυτό έχετε δίκιο. Πριν δύο χρόνια είχαμε ειδωθεί. Σαν χθες, σαν προχθές. Τα είχαμε μιλήσει, πάλι τα είχαμε πει εδώ. Είχαμε τραγουδήσει με την κιθάρα. Είχαμε δακρύσει από τη χαρά. Έτσι. Τώρα θα τους περιμένουμε. Λοιπόν, χαίρετε. Κυριανέστη. Κυριανέστη, στο καλό σας. Ευχαριστώ. Γεια σας. Συγχωρέστε με το θάρρος. Θα φύγει το καραβάκι. Γεια σας και του χρόνου. Γεια σας. Και κάπως έτσι θα φύγουμε κι εμείς σε λίγο. Για μας τελειώνει η γιορτή και για εσάς φαντάζομαι. Και μένουμε με την προσμονή της επόμενης συνάντησής μας. Με μεγάλη χαρά θα σας ξαναπεριμένουμε εμείς. Να ευχηθούμε σε όλους καλή χρονιά. Αυτή η πανδημία πια να σταματήσει. Να μην έχουμε θανάτους, να είμαστε όλοι καλά. Και του χρόνου πάλι να πούμε. Και του χρόνου να είμαστε εδώ, όλοι μαζί. Και μαζί βεβαίως και ο τηλεοπτικός φακός προκειμένου να καταγράψουμε την γιορτή και του χρόνου. Χαρήκαμε πάρα πολύ που είχαμε την ευκαιρία και φέτος να σας έχουμε κοντά μας. Την πολύ σημαντική μέρα της χρονιάς για τη Χάλκη κυρίως, την ημέρα αυτή του Αγίου Νικολάου. Ευχόμαστε να για πολλά χρόνια ακόμη να έχουμε την ευκαιρία να γιορτάσουμε, να συνεορτάσουμε, να απολαύσουμε αυτή την πανηγυρική μέρα. Να είστε όλοι καλά, με υγεία πρώτα απ' όλα και να έχουμε καλή χρονιά, η καινούρια χρονιά να μας φέρει καλύτερες μέρες και στο επανειδήν. Και όταν από την πλώρη του καραβιού βλέπεις την προβλήτα τις κυρίες της Επιτροπής, την κυρία Ολυμπία, την κυρία Κέτη να σε αποχαιρετούν και να σε κατεβοδώνουν, δεν μπορείς παρά γεμάτο συγκίνηση να σηκωθείς και να φωνάξεις «Σας ευχαριστούμε, θα ξανάρθουμε».